Επιστολές όμως η... Και το λόγο αυτό επαναλαμβάνω πάντα ότι, ότι πάντα ήταν ανοιχτή η πόρτα για συζητήσεις με την ελληνική κυβέρνηση και θα παραμείνει ανοιχτή. Αυτό το οφείλουμε στους ανθρώπους και το οφείλουμε στην Ευρώπη. Αν στην πραγματικότητα όμως ανήκει στο ρεαλισμό, ανήκει κυρίες και κύριοι, ότι η Ελλάς εγκατέλειψε μονομερώς τις συζητήσεις και τις διαβουλεύσεις και ανακοίνωσε, προκήρυξε δημοψήφισμα για την επόμενη Κυριακή. Ζήσαμε ότι η Ελλάδα δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις της να πληρώσει εγκαίρως ό,τι έπρεπε να πληρώσει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είδαμε ότι το δεύτερο πρόγραμμα βοηθείας τελείωσε χθες το βράδυ τα μεσάνυχτα. Με την λήξη του προγράμματος αυτό, δεν υπήρχαν οι δυνατότητες που απέβλεπαν στην περαιτέρω βοήθεια προς την Ελλάδα. Και για να το πω με σαφήνεια, η προκήρυξη ενός δημοψηφίσματος είναι σαφώς μια πράξη δημοκρατική. Και είναι το δικαίωμα της Ελλάδος να κάνει αυτό το πράγμα όποτε το θέλει, για όποιο θέμα επιθυμεί. Και η κυβέρνηση μπορεί να προτείνει οποιαδήποτε πρόταση για ψηφοφορία. Αλλά πρέπει να πω επίσης σαφώς ότι επίσης είναι πράξης δημοκρατικής κυριαρχίας των υπολείπων 18 να έχουν την δική τους τοποθέτηση απέναντι στην στάση την ελληνική. Είναι δικαίωμά τους νόμιμο αυτών των 18 να έχουν και αυτοί, να έχουν όλα τα κοινοβούλια τους τα δημοκρατικά, την δική τους τοποθέτηση και θέση. Και αυτό ισχύει κυρίως σε μια νομισματική ένωση. Διότι δεν είμαστε 18 ή 19 κράτη. Είμαστε 19 κράτη με ένα κοινό νόμισμα. Που με τις αποφάσεις τους αποβλέπουν πάντοτε ή στην ευημερία ολόκληρης της ενώσεως. Χθες το βράδυ λάβαμε μια αίτηση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Την έλαβε ο κύριος Ντάιζελμπλουμ με την παράκληση για ένα νέο βοηθητικό πρόγραμμα. Οι Υπουργοί Οικονομικών του Eurogroup διαβουλεύτηκαν επ' αυτού. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ενημερώθηκε. Περιμένουμε τώρα τι θα γίνει με το δημοψήφισμα. Πριν από το δημοψήφισμα δεν μπορεί να γίνει συζήτηση για περαιτέρω βοηθητικό πρόγραμμα, πρόγραμμα βοηθείας, και δεν γίνεται να υπάρξει μια τέτοια συζήτηση χωρίς εντολή νέα της Γερμανικής Βουλής, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε νομική βάση πλέον. Και κυρίες και κύριοι, πρέπει να το περιμένουμε με ηρεμία αυτό. Η Ευρώπη είναι ισχυρή, πολύ πιο ισχυρή από πριν από 5 χρόνια που ξεκίνησε στην Ελλάδα η κρίση αυτή. Είμαστε ισχυροί λόγω της πολιτικής μεταρρυθμίσεων των τελευταίων αυτών που έχει να κάνει πολύ και με τη στάση της Γερμανίας. Σήμερα και οι άλλοι 18, τα άλλη 18 κράτη-μέλη δεν φοβούνται οικονομική καταστροφή επειδή έχει μπει σε αναταράξεις η Ελλάδα. Έχουμε λάβει τις προφυλάξεις μας. Το Φεβρουάριο του 2010 δεν υπήρχαν αυτά. Έχουμε ένα EFSF, έχουμε έναν Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθεροποίησης των ESM, έχουμε μια Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση που δεν περιλαμβάνει μόνο μια τραπεζική επιθεώρηση, αλλά και μια τραπεζική συνολικά, μια τραπεζική πρόβλεψη για αποφύλαξη καταστροφών. Για το λόγο αυτό για μας βεβαίως πρόκειται για μεγάλη πρόκληση, αλλά ένα βασανιστήριο είναι κυρίως αυτή η υπόθεση για τους ανθρώπους στην Ελλάδα. Και ερχόμαστε τώρα στην κυρίως πρόκληση. Δεν πρόκειται για 400 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα μπορούσε να γίνει συζήτηση μεταξύ των θεσμών ή για διάφορα ποσά, εν πάση περιπτώσει, που ακούει κανείς. Όλα αυτά τα ποσά είναι βεβαίως μεγάλα ποσά, όλα όμως αυτά τα ποσά δεν είναι δυσκολίες που δεν μπορούν να λυθούν. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα.
Το θέμα από την πρώτη στιγμή της ελληνικής κρίσης μέχρι σήμερα είναι για ένα, πρόκειται για ένα βασικό θέμα. Η Ευρώπη είναι ένα κοινό πεπρωμένο, μια κοινότητα πεπρωμένου και ως τέτοια είναι κοινότητα δικαίου και ως κοινότητα, είναι κοινότητα ευθύνης. Αυτή η κοινότητα δικαίου και κοινότητα ευθύνης πρέπει να οδηγήσει η δυνατότητα συμβιβασμού. Και η Γερμανία και η Ελλάδα και η Γαλλία και όλοι οι άλλοι πρέπει να οθούνται προς το συμβιβασμό. Και μπορεί να γίνει ένα συμβιβασμός μόνο εάν τα πλεονεκτήματα ξεπερνούν τα μειονεκτήματα. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε εμείς ως ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Διότι ένα συμβιβασμός, ανεξάρτητα του πόσο θα κοστίσει, είναι ένα αποτέλεσμα μόνο χάρη του αποτελέσματος. Μόνο επειδή δεν μπορούμε να ζούμε με μια σύγκρουση, επειδή έχουμε φόβο, επειδή φοβόμαστε να το έχουμε αυτό το πρόβλημα, και για το λόγο αυτό, παραδείγματος χάρη τη σύγκρουση του ενός με τους 18 στην Ευρωζώνη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εάν η Ευρώπη χάσει αυτήν την δυνατότητα για συμβιβασμό, όπου τα πλεονεκτήματα επικρατούν των μειονεκτημάτων, τότε θα καθεί η Ευρώπη. Όμως θα πρέπει να πω και με σαφήνεια ότι ένας καλός Ευρωπαίος δεν είναι εκείνος ο οποίος θέλει μια συμφωνία ανεξάρτητα του τι θα στοιχήσει. Ένας καλός Ευρωπαίος είναι εκείνος ο οποίος σέβεται τις ευρωπαϊκές συνθήκες και το εθνικό δίκαιο και από αυτά τα πράγματα ξεκινώντας βοηθά να υπάρξει και να ενισχυθεί η σταθερότητα της Ευρωζώνης. Έτσι λοιπόν, κατανοώντας τα πράγματα, την Ευρώπη ως κοινότητα δικαίου και ευθύνης, λέω στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ότι όλα τα προγράμματα αυτά για την καταπολέμηση της κρίσεως, ευθύς εξ αρχής, να έχει ένα στόχο σταθεροποίηση στην Ευρώπη. Το 2010 βρισκόμαστε σε ένα πρόβλημα. Η νομισματική και οικονομική ένωση θα ήταν μια ένωση οικονομική απλώς ή μια ένωση σταθερότητος με αλληλεγγύη και με ιδία ευθύνη και με ιδία ανεπίδοση. Εμείς αποφασίσαμε να έχουμε μια ένωση σταθερότητος, διότι πάντοτε πρόκειται για την οικονομική ένωση ως σύνολο. Αποφασίσαμε να έχουμε μια ένωση σταθερότητος, διότι πρόκειται για τη θέση μας στον κόσμο. Οικονομικά, κοινωνικά, με τα συμφέροντά μας και με τις αξίες μας. Και για να το πω με σαφήνεια, και η Γερμανία, και στη Γερμανία θα υπάρχει μακροπρόθεσμα ευημερία, εάν υπάρξει ευημερία στην Ευρώπη. Φυσικά θα μπορούσε να υπάρχουν και μικρότεροι στόχοι και θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια ευημερία. Όμως μακροπρόθεσμη ευημερία μελλοντικά σε 10, 20, 30 χρόνια δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε ευημερία. Και θέλουμε να έχουμε μακροπρόθεσμη ευημερία σε ένα κόσμο μεγάλο, μακροπρόθεσμα. Θα θέλαμε να έχουμε γρήγορα ησυχία, θα θέλαμε όμως η Ευρώπη να βγει ισχυρότερη από αυτή την κρίση, από την μπήκε σε αυτή την κρίση, τρόπον ώστε να μπορέσουμε με την Κίνα, την Ινδίες και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να αντιμετωπίσουμε τον ανταγωνισμό. Θα πρέπει να μπορούσαμε να υποστηρίξουμε τα συμφέροντά μας παγκοσμίως και να ενισχύσουμε και να υποστηρίξουμε τις αξίες μας και τις ηθικές μας αξίες παγκοσμίως με πιστικότητα. Και αυτό είναι το θέμα. Και όχι αν έχουμε μια διαφορά 400 εκατομμυρίων ή 1,5 δισεκατομμυρίων ή 2 δισεκατομμυρίων, αν μπορούν αυτά να ξεπεραστούν ή όχι.
Πρέπει να αποφασίσουμε, αυτό είναι το θέμα, εάν πρέπει να αποφασίσουμε και να πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να έχουμε νέες συζητήσεις για ανανέωση, για νέα βοήθεια προς την Ελλάδα με τη συμμετοχή των τριών θεσμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Μετά από το δημοψήφισμα πάντοτε και όχι πριν από το δημοψήφισμα, τότε θα το αντιμετωπίσουμε τα θέματα. Εάν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός, ένα συμβιβασμός όπου τα πλεονεκτήματα θα ξεπερνάνε τα μειονεκτήματα, αυτό θα πρέπει να το αποφασίσουμε σε δεδομένη στιγμή. Και όταν κοιτάμε την οικονομικό συντονισμό των κρατών μελών της Ευρωζώνης και πρέπει να ενισχύσουμε αυτό το συντονισμό, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θέλουμε επίσης να ενισχύσουμε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, βεβαίως πρόκειται για μέρες με αναταράξεις. Παίζονται πολλά πράγματα. Ο κόσμος κοιτάζει προς εμάς, αλλά το μέλλον της Ευρώπης, αυτό δεν μπορεί να παιχτεί στα ζάρια. Το μέλλον της Ευρώπης θα παιζόταν στα ζάρια εάν ξεχνούσαμε ποιοι είμαστε και τι είναι αυτό που μας κάνει δυνατούς. Είμαστε μια κοινότητα δικαίου και μια κοινότητα ευθύνης. Εάν το ξεχάσουμε αυτό, τότε θα αποτύχει η Ευρώπη και θα αποτύχει και η Ευρώπη. Η κοινότητα δικαίου και ευθύνης, η κοινότητα αξιών στην Ευρώπη, η κοινότητα αυτή είναι ισχυρή και πάντοτε έχω επαναλάβει ότι το ξεπέρασμα της κρίσης των χρεών των ευρωπαϊκών κρατών χρειάζεται απαιτεί χρόνο και υπομονή. Αλλά μετά θα είναι η Ευρώπη πιο ισχυρή και για το προς αυτή την κατεύθυνση θα στηρίζω τα πράγματα και στο μέλλον. Ευχαριστώ.